Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε ευθύς αμέσως σε συζήτηση και θα καλησπερίσω το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Εύρου, τον κύριο Σταύρο Κελέτση, ο οποίος είναι κοντά μας μέσω Skype. Καθώς η όλη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στην Βουλή που διεξάγεται και αναμένουμε και τα αποτελέσματα, έχει φέρει έτσι ένα πολύ έντονο κλίμα αντιπαράθεσης τα τελευταία 24 ώρα. Κύριε Κελέτση, κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε κοντά μας. Εσείς, και μεταξύ εγώ σας άλλων, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε και ένας εκ των βουλευτών που εξαπέλυσαν τα βέλη του ενάντια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατηγορήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική τιμωρία. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν παρακολουθούσε κανείς τις τοποθετήσεις όλων των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου σήμερα και του αρχηγού, θα διαπιστώσατε ότι ο μόνος αντιπολιτευτικός λόγος επικεντρωνόταν γύρω από το θέμα της πανδημίας και τους θανάτους γύρω από το θέμα της πανδημίας. Αυτό που εγώ είπα προχθές στην ομιλία μου και το είπε σήμερα πολύ πιο αναλυτικά, αναφέρθηκε σε αυτό ο Πρωθυπουργός, είναι ότι κανένα μέτρο που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση για τα θέματα της αντιμετώπισης της πανδημίας δεν το ψήφισε και δεν το στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεται σήμερα εκ των υστέρων να χύσει κροκοδίλια δάκρυα και να πει για τις πράγματι πολύ σοβαρές και στενόχωρες συνέπειες της πανδημίας, χωρίς όμως ο ίδιος το κόμμα αυτό να συμβάλλει το παραμικρό στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Σας θυμίζω τις αναφορές του κυρίου Τσίπρα στο ξεστοκάρισμα στην αρχή, όταν μιλούσαμε για τον εμβολιασμό. Βέβαια, την εντελώς διαφορετική στάση του κυρίου Πολάκη, ο οποίος υποσκάπτει διαρκώς με επιχειρήματα την εμβολιαστική καμπάνια και την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να πιστούν οι πολίτες να εμβολιαστούν, και μέχρι και τα μέτρα που έχουν να κάνουν με το να οθήσουν τους συμπολίτες μας στο να πάνε να εμβολιαστούν. Έρχεται εκ των υστέρων ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει βέβαια για τις συνέπειες της πανδημίας, μας λέει για τις εντατικές κλινικές που δεν υπάρχουν, όταν μας παρέδωσε συγκεκριμένα έναν πολύ μικρό αριθμό κλινικών, γύρω στους 540, που σήμερα έχουν υπερδιπλασιαστεί. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε και λέμε είναι ότι ελείψει σοβαρού αντιπολιτευτικού λόγου, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικεντρώνεται στα θέματα και μόνο της πανδημίας. Την άμεση από την άλλη πρέπει να σας πω, επειδή Κελέτση, η συζήτηση, με συγχωρείτε λίγο, η συζήτηση επειδή ολοκληρώθηκε πριν λίγο, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας σήμερα δειλά-δειλά ζήτησε όμως από την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Δεν είπε ακριβώς ζητάμε εκλογές, αλλά είπε παραιτηθείτε να πάμε σε εκλογές κτλ. Βέβαια, με βάση το Σύνταγμα, αν παραιτηθεί η κυβέρνηση, δεν πάμε σε εκλογές, αλλά πάμε σε διερευνητικές εντολές και την πρώτη εντολή την παίρνει ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Άρα δεν είναι αυτό το πράγμα εκλογές. Αυτό όμως που του επισήμανε και ο Πρωθυπουργός και νομίζω είναι απηχεί ακριβώς την πραγματικότητα, είναι ότι τώρα ζητάει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπει τα πράγματα δημοσκοπικά να ζορίζουν, βλέπει να υπολείπεται κατά πολύ της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια βλέπει το Κινάλ Παύλα Πασόκ, δεν ξέρω πώς το τέλος θα ονομαστεί αυτό το κόμμα, να ανταγωνίζεται σε ποσοστά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Και άρα εδώ έχουμε πλέον μια προσπάθεια συσπήρωσης των οπαδών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω απλά είναι ένα σχόλιο για την διαγραφή του κυρίου Κουρουμπλή από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, την άμεση ενέργεια από πλευράς Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, ο κύριος Κουρουμπλής είπε, απλώς το είπε με πιο ομό τρόπο, όλα αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, που έλεγαν και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στο ίδιο μήκος κύματος όλοι τους. Δεν είπε κάτι διαφορετικό, το είπε με μεγαλύτερη ένταση. Πολύ χειρότερα έχει πει ο κύριος Πολάκης. Για ευνόητους λόγους βέβαια, ο κύριος Τσίπρας δεν τολμά να διαγράψει τον κύριο Πολάκη. Αντιθέτως, πολλές φορές αναγκάζεται να μπει στη γραμμή του Πολάκη.
την ακραία γραμμή Πολάκη, που φυσικά δεν την ακολουθούν και όλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Ξανθός, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πιο μετρημένος και ο οποίος πρώην Υπουργός Υγείας έχει μια διαφορετική άποψη και έχει και πολλές φορές, Πολάκης, να το πω έτσι, διαφοροποιηθεί από την στάση του κυρίου Πολάκη ή και την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ως προς τον προϋπολογισμό, κύριε Κελέτση, και στα κρίσιμα ζητήματα της χώρας, εσείς μάλιστα ήσασταν αυτός που είπατε και στον δικό σας λόγο από το βήμα της Βουλής, ότι η πανδημία επιβάλλει τους δικούς της κανόνες με έναν τρόπο. Τι έχει να αντιμετωπίσει η χώρα την επόμενη μέρα και πού πρέπει να σταθεί ως κυβέρνηση? Είναι γεγονός ότι η πανδημία επέβαλε τους δικούς της όρους σε ό,τι αφορά την οικονομία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαμε ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο. Είχαμε καταφέρει πριν την πανδημία να αποκαταστήσουμε το κύρος της χώρας και να φέρουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Σας θυμίζω ότι η χώρα πριν την πανδημία είχε ήδη γυρίσει, είχε βγει στις αγορές και είχε αρχίσει να δανείζεται, αλλά και ο δανεισμός συνεχίζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, κάποια στιγμή και με μηδενικά και με αρνητικά επιτόκια, που έδειχνε ακριβώς ότι η οικονομία βρίσκεται σε μια κίνηση, σε επανεκκίνηση. Πλην όμως η πανδημία μας κόστησε ήδη, πρέπει να πούμε ότι μόνο για την τριετία από το 2023 αναμένεται να διαθέσει η κυβέρνηση 43,3 δις μόνο για τις συνέπειες της πανδημίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο κόστος για την οικονομία. Παρόλα αυτά, τους στόχους μας τους καταφέραμε, τους επιτεύξαμε. Καταφέραμε δηλαδή και να έχουμε ανάπτυξη πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών. Και αναμένουμε και του χρόνου να έχουμε την ίδια ανάπτυξη. Φέτος είχαμε 6,9, του χρόνου περιμένουμε να είναι στο 5,5 περίπου της 100. Άρα, ταυτοχρόνως και παρά τις δυσκολίες της πανδημίας, καταφέρνουμε να είμαστε πιστοί στο στόχο μας. Προχωράμε το πρόγραμμά μας σε ό,τι αφορά τις φόρο απαλλαγές, τις μειώσεις των φόρων, του ένφια, των εισφορών. Είναι ένα πρόγραμμα φιλελεύθερο, το οποίο εφαρμόζουμε με σκοπό ακριβώς να απελευθερώσουμε την οικονομία. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Αναμένουμε τώρα και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάπτυξης, που αυτό ήταν ένα αίτημα που πρώτη η ελληνική κυβέρνηση έθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καταφέραμε. Από εκεί θα πάρουμε 32 δις και μαζί με τα χρήματα της επόμενης περίοδου της ΚΑΠ, της νέας ΚΑΠ, θα φτάσει μέχρι το 27, το ποσό θα φτάσει στα 27 δις. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο από την Ευρώπη που ήρθε ποτέ στη χώρα. Αυτό σας διαβεβαιώνω ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα πάει στο γάμο του Καραγκιόζη όπως πήγαν άλλα πακέτα στο παρελθόν. Θα πάει στην ανάπτυξη της οικονομίας, θα πάει στις υποδομές, θα πάει στον παραγωγικό τομέα, στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Από αυτήν θα ωφεληθεί ο αγροτικός τομέας 19,3 δις από την ΚΑΠ και άλλα 2 δις από το Ταμείο Ανάπτυξης. Κοντά θα είμαστε στα 22 δις με κάποιο άλλο πρόγραμμα που επιπλέον θα έρθει, που θα πάνε μέχρι το 27 στον αγροτικό τομέα. Έχουμε λοιπόν λόγους να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη και στον αγροτικό τομέα. Αυτό όμως που είπα και εγώ από το βήμα της Βουλής είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε, να δώσουμε βάρος και στο παρόν. Αυτό το οποίο ζήτησα προσωπικά ήταν να δούμε πώς θα καλύψουμε το κόστος της ενέργειας, που είναι υψηλό και για τον αγροτικό τομέα, για τους αγρότες μας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από το κόστος θα το επομιστεί το κράτος και θα επιδοτήσει την ενέργεια, την κατανάλωση ενέργειας στους αγρότες. Εγώ αυτό που επιπλέον ζήτησα είναι ότι η επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο, που ήδη ανακοινώθηκε και είναι σωστό το ότι ανακοινώθηκε, αφορά τους νέους αγρότες και τους αγρότες οι οποίοι συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα. Αυτό που είπα είναι ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αγρότες, διότι δεν νομίζω ότι το κριτήριο το να μετέχουν κάποιοι στο συνεταιρισμό είναι σώνη και καλά, είναι βέβαια ένα κριτήριο, αλλά δεν είναι το αναγκαίο κριτήριο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο αγρότης. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε αγρότες δύο ταχυτήτων, θα πρέπει σε όλους να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό.
Τώρα, αναφορικά με τον ευρώ, ακόμη πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο είχαμε και νέα σχετικά με την αμυντική θωράκιση του νομού, κύριε Κελέτση, και θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί είναι πολύ ο κόσμος ο οποίος ανέμενε και συγκεκριμένα και τις προσλήψεις επιπλέον συνοριοφυλάκων. Θα σας πω. Γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε προχωρήσει η κυβέρνηση αυτή στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, πρώτον και στα τεχνικά μέσα και δεύτερον και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ο φράχτης έφτασε επιπλέον τα 40 χιλιόμετρα και ανακοινώθηκαν από τον κύριο Χαρδαλιά, νομίζω, με την επίσκεψη που έκανε πρόσφατα στον Εύρο, επιπλέον και άλλα χιλιόμετρα στη νότια περιοχή. Εκτός όμως από το φράχτη, έχουμε την ενίσχυση με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης όλων των σύνορων, κατά μήκος των σύνορων με τα οποία έχει εφοδιαστεί ο στρατός και η αστυνομία, και βέβαια έγιναν προσλήψεις ανθρωπίνου δυναμικού τόσο στους συνοριοφύλακες και στους ΕΠΟΠ, όπως γνωρίζετε. Ανακοινώθηκε από τη Βουλή ότι θα έχουμε επιπλέον πρόσληψη συνοριοφυλάκων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 250 αφορούν από αυτούς τον Εύρο, άρα θα έχουμε επιπλέον 250 από τον Εύρο, στους οποίους θα ισχύσει η εντοπιότητα όπως ίσχυσε και στο παρελθόν. Και βέβαια με τον καινούριο χρόνο θα έχουμε και νέες προσλήψεις σε ΕΠΟΠ από το Υπουργείο Αμήνης. Γιατί έτσι θα θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας. Κύριε Κελέτση, να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό για επιπλέον, την συζήτησή μας. Μόνο παρακαλώ. Να πω ότι παρά τις δυσκολίες τις οικονομικές, γνωρίζετε πολύ καλά, λόγω των προκλήσεων που δέχεται η χώρα από το καθεστώς της Τουρκίας, από τον Ερντογάν, έχουμε προχωρήσει και στην ενίσχυση της άμυνάς μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα θα παραλάβουμε τα 6 πρώτα Αραφάλ. Αυτά αναμένεται να γίνουν 24. Είναι μαχητικά αεροσκάφη εντελώς νέας γενιάς, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα, είναι ένα υπερόπλο που μας δίνουν τη δυνατότητα της υπεροχής στον αέρα, και βέβαια τις 3 φρεγάτες που συν μία, όπως ξέρετε υπάρχει το ανοιχτό ενδεχόμενο συν μία, να γίνουν 4 δηλαδή, που επίσης είναι σημαντικά όπλα που αφορούν το ναυτικό μας και το πολεμικό μας ναυτικό και τη θάλασσα. Άρα αποκτούμε την υπεροχή έναντι της Τουρκίας ως χώρα στην άμυνα, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το γνωρίζετε ότι το χρειάζεται η χώρα. Ξέρετε ότι την περίοδο της κρίσης είχαμε υστερήσει στον τομέα αυτών, και γι' αυτό η κυβέρνησή μας δίνει προτεραιότητα και σε αυτό το τομέα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βουλευτά, για το χρόνο και τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές. Επίσης.